καθημερινά αυξάνονται οι ανάγκες των ανθρώπων που βγαίνουν στην ανεργία ή που δυσκολεύονται να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους λόγω της οικονομικής κρίσης. Έτσι, τα συσίτια στον αριθμό τουλάχιστον όσον αφορά στην περιοχή του Δήμου της Δράμας έχουν φτάσει τα 320 από τα 150 που ήταν πριν από λίγα χρόνια. Μεγάλη είναι η συμμετοχή όμως και των εθελοντών, οι οποίοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να ενισχύσουν το έργο της Εκκλησίας. Μπορεί σε όλη την Ελλάδα να καλπάζει αυτό το φαινόμενο της ανεργίας και του υποσιτισμού. Το ίδιο συμβαίνει και στη μικρή μας πόλη εδώ. Και όλοι βλέπουν το τι γίνεται. Έχουν ανέβει ραγδαίως οι μερίδες που δίνουμε κάθε μέρα. Φτάσαμε στις 320 και χώρια τα δέματα που δίδονται καθημέραν σε ανθρώπους και τις ευρύτερες περιοχές. Δίνουμε βοήθεια σε όποιον ζητήσει και έχει ανάγκη και στα χωριά και οπουδήποτε. Κατόπιν μιας σχετικής ερεύνης δίνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι προσφέρει ο λαός του Θεού. Και να τονίσουμε, δεν το κάνω από καμιά ιδιοτέλεια, από κανέναν ιδιοτελή σκοπό, την άοκνη και ανίστακτη μέριμνα του Μητροπολίτου μας, η οποία είναι πάρα πολύ συγκινητική. Και επειδή δεν πρόκειται ο ίδιος ποτέ να το πει, οφείλουμε εμείς να το πούμε. Καθημέραν ψάχνει τρόπους, ερευνά τρόπους για να βρει πόρους για την διατήρηση του συσιτίου. Δεν γίνονται αυτά έτσι απλά και ως έτυχε. Χρειάζεται κόπος, χρειάζεται μέριμνα, χρειάζεται ερευνητικό μυαλό και είναι πάρα πολύ συγκινητική αυτή η πράξη του δεσπότη μας. Ψάχνει τρόφιμα, οτιδήποτε είδος υπάρχει από διάφορους φορείς, από ιδιώτες, από όποιος γνωρίζει, από εκκλησιαστικούς παράγοντες, από όπου νομίζει και γνωρίζει εκείνος, για να συντηρηθεί αυτός ο λαός του Θεού που πολύ υποφέρει. Ξεκινήσαμε από 150 μερίδες και φτάσαμε 320 μερίδες. Εκτός αυτού, καθημερινώς δίνουμε δέματα σε όλη τη Δράμα. Αν έρθει μία φίλη, μία γνωστή και λέει δίπλα μου έχω κάποιον που δεν έχει τίποτε, θα γεμίσω τις τσάντες να τους δώσω. Καθημερινώς γίνεται αυτό το πράγμα. Έρχονται και νέοι άνθρωποι. Νέοι. Προχθές ήρθε ένα παλικάρι από την Αθήνα, έχασε τη δουλειά του, έχει 3 παιδιά και λέει δεν έχω ούτε γάλα να δώσω τα παιδιά μου. Εγώ φυσικά γέμισα και γάλατα, δέματα, πάμπερς, ό,τι είχα. Οτιδήποτε έχουμε τα δίνουμε, αδειάζει η αποθήκη αμέσως. Τη μια μέρα έρχονται, την άλλη φεύγουν όλα. Ο κόσμος συμπαραστέκεται σε αυτή την προσπάθεια. Δόξα τω Θεώ, φτωχό κόσμος. Αυτοί που δεν έχουν, αυτοί δίνουν περισσότερα. Αυτά που αφήνουν στα σούπερ μάρκετ και τα παίρνουμε, με αυτά μπορούμε και δίνουμε τον κόσμο. Από την άλλη, οι κυρίες εδώ από τις διάφορες ενορίες. Δόξα τω Θεώ, ανταποκρίνονται οι κυρίες. Όλο και περισσότερες έρχονται. Σε κάθε ενορία έχει τις κυρίες της, ας πούμε. Δόξα τω Θεώ, ανταποκρίνονται. Κυρία Καρβουνίδου, πώς θα βλέπετε τα πράγματα, πιστεύετε ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των ανθρώπων που θα έχουν ανάγκη? Φυσικά, αφού αυξάνεται κάθε μέρα. Από 150 φτάσαμε 320 και τα δέματα που έρχονται παίρνουν και πόσοι ντρέπονται και δεν έρχονται. Και τα στέλνουμε στα σπίτια τους μέσω τρίτων, ας πούμε. Αυξάνεται. Αλλά ευχαριστούμε πολύ το Σεβασμιότατο που μας έδωσε αυτή τη χαρά και μπορούμε όλες οι κυρίες και προσφέρουμε. Κάνουμε κάτι κι εμείς για την ψυχή μας. Αυτό το γεγονός της κρίσης πιστεύετε ότι θα βοηθήσει πολύ τους ανθρώπους να ξαναβρούν πράγματα που έχουν χάσει? Φυσικά. Ενώνει τις οικογένειες. Αδελφοσύνη. Ο καθένας λέει έχω και δεν έχω ανάγκη των άλλων. Όλους τους έχουμε ανάγκη. Φυσικά. Ενωθήκαμε όλοι περισσότερο.